Κυρία Μπρίγκου, 83 χρόνια είστε πιστοί στο καθήκον και διάβαζα για εκείνο το φρικτό πρωινό που βρήκατε τους 6 στρατιώτες με τα κρυοπαγήματα στα πόδια που δίνανε εκεί τον αγώνα τους, τη μάχη τους, πολεμούσαν τους Ιταλούς και από τότε μέχρι και σήμερα φυλάξατε τους τάφους τους, τους κρατήσατε κρυφούς από το καθεστώς του Χότζα, τους αναδείξατε στη συνέχεια και μέχρι και σήμερα κάθε μέρα πάτε και ανάβετε το καντήλι. Τι σημαίνει αυτό για σας, θέλω να μας πείτε, και για το λαό μας. Καλημέρα σας μια φορά. Χρόνια πολλά σε χρόνια όλους τους Έλληνες, τις Ελληνίδες. Και σήμερα γιορτάζομαι με μεγάλη χαρά, γιατί έχουμε κοντά μου το Φρέντι, τον παλικάρι της χειμάρας, Λεβέντης, πιστός, Έλληνα σωστό. Το έδειξε με την αγώνα τη δικιά. Και εγώ τους έχω φροντίσει τους Έλληνες και θα τους φροντίζω, γιατί θυμάμαι που ήμουν μικρή εκείνον τον καιρό. Και τους είδα σκοτωμένους, πληγωμένους, αλλά δεν ξεχνάω ποτέ την αγώνα τη δικιά τους και τον πόλεμο που έκαναν εδώ για να μας απολευθερώσουν εμάς από τους Ιταλούς. Ένας από αυτούς λέτε στην ιστορία σας ότι λίγο πριν χάσει τη ζωή του σας έδωσε το πορτοφόλι του, έτσι. Άκουσε, είναι τόσα πολλά που λέμε εμείς οι παλαιοί να ήταν νύχτα του χειμώνα, να σας το πω, όλα τα δικά τους που επεράσανε και είδαμε. Όταν σκοτώθηκε ο Ανδρέας, λέει του πατέρα μου, γιατί μετά από μισή ώρα έδωσε την τελευταία του πνοή, πάρε Γιάννη τη μηχανή μου, του λέει, να ξουραφίζει για να με θυμάσαι. Γιατί εγώ θα φύγω από τη ζωή. Αλλά ήρθανε κανένα δύο στρατιώτες που ήσαν εκεί το φυλάκιο και του λέει, φύγετε πίσω πάλι. Μη αφήνετε την πρώτη γραμμή να πλησιάσει ο εχθρός. Αυτός ήταν να δώσει την ψυχή στο Θεό και ακόμα ήθελε να είναι η πρώτη γραμμή, να μην εμπεί ο εχθρός κοντά. Αλλά δυστυχώς αυτός έφυγε από το ζωή και όλοι τους. Εγώ τα είδα, τα έζησα, έφαγα μαζί τους, ήπια, τραγούδησα τα ωραία τραγούδια, τα ωραία ποίματα, αλλά του είδα και σκοτωμένους, νεκρούς. Τη νύχτα τσοθάψανε το βράδυ, γιατί την ημέρα ήταν πόλεμος. Δεν τα ξεχνάω ποτέ αυτά. Γι' αυτό... Όχι μόνο δεν τα ξεχνάτε, αλλά τιμάτε και τη μνήμη τους ακόμα μέχρι και σήμερα. Και για τα νέα παιδιά κιόλας, έτσι, να γνωρίζουν αυτήν την ιστορία μας. Βεβαίως. Αυτό ήταν καθήκον δικό μας, αλλά ήμουνα, μη σε ορκίσει ο πατέρας μου να μην δείξω. Γιατί πολλές φορές τον πήραν οι Ιταλοί φυλακοί, δύο φορές οι Αλβανοί, και μου είπε, τον δέστανε όχι με χεροπέδες, με σύρμα, με αγκάτια. Και μου λέει, έτσι να μην δείξεις. Για να μαρτυρήσει τους τάφους, έτσι ήθελαν οι δυνάμεις εκεί πέρα να μαρτυρήσει που βρίσκονται θαμμένοι οι Έλληνες στρατιώτες και ποτέ δεν το μαρτυρήσατε. Και μάλιστα σπήρατε και κουκιά από πάνω και αχλαδιές για να ξέρετε πού είναι τα σημεία. Ναι, ναι. Έσπηρε κουκιά, έβαλε αχλάδια για να μην τους βλέπανε τους τάφους, για να πάνε να τους βγάλουν ένα πετάκι. Μάλιστα. Εδώ είναι ένα κομμάτι Ελλάδος, ένα κομμάτι ιστορίας. Είναι στη γη της χειμάρας.